Ο Αμερικανός πρέσβης David Pearce το βράδυ της Δευτέρας είχε συνάντηση με τους Μητροπολίτες της Περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Αλεξανδρούπολη σε μια επικοδομητική συζήτηση. Here as elsewhere, I always try to meet with all the local leaders, and that includes the metropolitans. And we had a good discussion with them. And I, as with the governor, I wanted to hear what was on their minds and what they had to say. And they were quite direct in telling me. Πάντοτε όποτε επισκέπτεται ένα μέρος προσπαθεί να βρίσκει και τους ταγούς του μέρους που επισκεπτόμαστε. Χθες είχαμε τη συνάντηση με τους Μητροπολίτες, είχε μια πολύ ωραία συζήτηση μαζί τους, όπως και με τον κύριο Περιφερειάρχη σήμερα, και του είπαν για τα διάφορα θέματα που τους απασχολούν. Για τη συνάντηση και την άψογη συνεργασία μέλου του Σεβασμιότητα Μητροπολίτη Μαρονία και Κομοτήνη κ. Παντελεήμων. Βρίσκεται από χθες στην πόλη μας, ζήτησε να με δει. Αλλά και όπως ξέρετε, εμείς οι Μητροπολίτες της Θράκης, δόξα τω Θεώ, έχουμε μια πολύ καλή αγαστή συνεργασία υπέρ του δέοντος. Έτσι λοιπόν προσεκλήθησαν όλοι σε αυτήν την συνάντηση με αποτέλεσμα ο καθένας από την ποιμαντική του διακονία της Μητροπόλης της Θράκης του καταθέσαμε αυτά τα οποία βιώνουμε, ότι η ζωή στη Θράκη είναι πάρα πολύ όμορφη, είναι πάρα πολύ σπουδαία. Και μάλιστα η συμβίωση με τους Έλληνες μουσουλμάνους συμπολίτες μας είναι η ενδεδειγμένη, αφού όπως εμείς το ζούμε, το βιώνουμε και το γνωρίζουμε, αυτό το μοντέλο συνύπαρξης είναι μοναδικό στον κόσμο και στην Ευρώπη, και ότι η Ελλάδα και η Θράκη είναι ένα πανεπιστήμιο στο οποίο μπορούν να έρθουν και να μαθητεύσουν και οι άλλοι από τα άλλα κράτη, από τις άλλες χώρες, για να μάθουν πώς συμβιώνουμε. Έτσι οι Έλληνες για πολλά πράγματα είμαστε υπερήφανοι, αλλά και ακόμη και σήμερα, και μέσα στις δυσκολίες που μπορεί να μας κατηγορούν κάποιοι για λάθη μας ενδεχόμενα τα προηγούμενα χρόνια, τα παρελθόντα έτη, όμως εμείς με την καρδιά μας ζούμε εδώ και μάλιστα και σήμερα ακόμη μπορούμε να αποτελούμε παράδειγμα προς μίμηση για τον οποιοδήποτε άνθρωπο πάνω στη γη. Αλλά και γι' αυτό το μοντέλο συμβίωσης με τους Έλληνες αδελφούς μας μουσουλμάνους.